ο Κερατσίνη. Κύριε Ρίγα, καλή σα ημέρα. Καλημέρα, Καλώ ήρθατε. Παρακολουθήσατε ευχαριστώ. και εσεί το, το θέμα, όσο έτσι Είχατε ετοιμαστεί για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μα. Υπάρχει η αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι μια ιδέα και καινοτόμα. Είναι αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα, μετά την κρίση, η Ελλάδα για να προχωρήσει στην επόμενη mm -hmm. μέρα. Και ξεκινάει από νέα παιδιά, από νέου ανθρώπου που του κρατάει, θα σα έλεγα, στην χώρα και αξιοποιεί ένα πολύ σημαντικό πλούτο παραγωγικό το οποίο είναι η Ελία. Πάμε στην άλλη όψη τώρα του, του νομίσματος, με όχι και τόσο αισιόδοξε ε, ειδήσει, Ξεκινώντας από τις διεθνείς εξελίξεις, θέλω να σας ρωτήσω πώς παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις στη Συρία και τι θέση παίρνει. Κυρία Μπουσδουκού, ε, το είπαμε και το ο ΣΥΡΙΖΑ, το είπα και εγώ εχθές σε δηλώσεις μου, ότι δεν μπορεί ένα έγκλημα, το οποίο ενδεχομένω συντελείται στην Συρία με τα χημικά, να ε, λύνει το πρόβλημα, να προσπαθεί να το λύσει με ένα άλλο έγκλημα. Είμαι σαφή σε αυτό εδώ και χρόνια, και σε αντίληψη ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και προσωπικά. Θεωρώ λοιπόν ότι η ειρήνη, ο τρόπος ε, 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 με διπλωματικούς όρους είναι αυτός ο οποίος μπορεί να διορθώσει και να διαμορφώσει ένα άλλο τοπίο μετά από τόσα χρόνια στη Συρία. Δεν δικαιολογείται ο πολιτισμένος κόσμος ε, να μην μπορεί να λύσει το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να επιδιωχθεί τις επόμενες εβδομάδε. εβδομάδες. Άρα να κρατήσουμε ότι η Αθήνα δεν είναι σύμφωνη με όλα όσα ο, έχουν συμβεί, συμβεί τελευταίες το ξέρετε, και με τη συζήτησή του με τον κύριο Μακρόν, ε, είπε ότι δεν θα έχει συμμετοχή. Και και δεν συμφωνεί κιόλα με, αυτή την, με τέτοιου λύσει και επιλογή. Τέτοιων δυνατοτήτων που δίνεται, θα σας έλεγα, με άσχημο τρόπο απέναντι στους, στο λαό, ο οποίο υποφέρει εδώ και πάρα πολλά mm. χρόνια. Σα επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή. Ένα έγκλημα το οποίο ενδεχομένω συντελείται από τα χημικά, δεν το λύνει με να δημιουργήσει άλλο ένα Μάλιστα, πεδίο ναι. εγκληματικό. Είναι κατανοητό. Τώρα, όλη αυτή η ιστορία έχει κάνει τη γειτονική μα Τουρκία να ηρεμήσει σε σχέση με εμά, κύριε Ρίγα. Κοιτάξτε, η Τουρκία ε, όλο το τελευταίο διάστημα έχει αυξήσει την έντασή τη. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει αυξήσει και τη ρητορία τη. Ε, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Εμεί είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και mm -hmm. κυρίω ε, ακριβεί με τον τρόπο που όλα τα χρόνια χειριζόμαστε τα, ή έχουμε ως άποψη, ΣΥΣΑ, και όταν τα δηλαδή, η εχουμε ω αποψη ο ΣΥΡΙΖΑ και οταν ηταν γειτονία, η επίλυση των προβλημάτων με τη συζήτηση mm -hmm. είναι προ όφελο των λαών. Και των κοινωνιών και τη οικονομική ανάπτυξη.